ακούγεται, θα επιστρέψω. Ελπίζω να πιάνει το κόλπο με τους γυμνούς. Λοιπόν, το ποδήλατο συνδέεται άμεσα με την αθωότητα και την ελευθερία των παιδικών μας χρόνων. Ευχάριστα βιώματα από την παιδική ποδηλατική παιδικότητα. Στο παιδικό μυαλό, το έμαθα να ισορροπώ σημαίνει έμαθα να πετώ. Είναι μια πτήση που για άλλους κρατάει λιγότερο, για άλλους κρατάει περισσότερο. Συνήθως αυτή η πτήση αρχίζει και χάνει ύψος κάπου εκεί στην εφηβεία, προσεδαφίζεται δηλαδή. Συνήθως, αυτό πρέπει να είναι 25 χρόνια πριν, η δική μου ξεκίνησε τότε, δεν έχει προσεδαφιστεί ακόμα. Το ποδήλατο δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι. Έχει δώσει λύση σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις που έχουν προβλήματα συνωστισμού. Στην Ελλάδα, στις μεγάλες πόλεις και κυρίως στην Αθήνα, φαντάζει ως ένα ιδιαίτερα δύσκολο στοίχημα. Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι δεν υπάρχουν υποδομές. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη ποδηλατική κουλτούρα των πολιτών. Βέβαια, υπάρχουν κλασικά παραδείγματα μικρών ελληνικών πόλεων που το ποδήλατο είναι καθημερινότητα, είναι βασικό μέσο αστικής μετακίνησης, όπως τα Τρίκαλα και η Καρδίτσα. Οι περισσότερες πόλεις όμως έχουν ένα τεράστιο πρόβλημα. Είναι σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο, λάθος δηλαδή, ώστε αποθαρρύνουν με κάθε τρόπο ή αποτρέπουν τον υγιεινό τρόπο ζωής, την υγιεινή διατροφή και την συστηματική άσκηση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να οδηγεί αυτό που λέγεται στα αγγλικά public health epidemics. Πολίτες που δεν τρέφονται σωστά, δεν ασκούνται σωστά, περισσότεροι μη υγιείς πολίτες. Περισσότερη μη υγιής πολίτης σημαίνει περισσότερη ανάγκη για περίθαλψη. Οπότε οδηγείται σε ένα ανεπτυγμένο σύστημα υγείας. Αυτή είναι μια πολύ ωραία... Δείχνει πολύ ωραία το χώρο που επιτρέπει να έχει ένας ποδηλάτης σε μια πόλη. Ο οδηγός σε αυτοκίνητο έχει το χώρο του πολύ άνατος, οι υπόλοιποι όλοι απλώς συμπιέζονται. Είναι πλέον αρκετά τα στοιχεία που δείχνουν ότι το ποδήλατο, και γενικότερα η άσκηση, αλλά κυρίως το ποδήλατο για τη μετακίνηση, ωφέλει στην υγεία. Η συστηματική έρευνα δείχνει ότι μειώνει δραστικά το ρίσκο θανάτου από καρδιακές παθήσεις, το ρίσκο εμφάνισης διαβήτη, την υψηλή πίεση, το ρίσκο εμφάνισης καρκίνου του εντέρου, του στήθους. Φυσικά μειώνει το στρες και το άγχος και φυσικά ρυθμίζει το σωματικό βάρος ή τέλος πάντων το ελέγχει. Στο πρόβλημα αυτών των πόλεων υπάρχει ένα φάρμακο πολύ καλά κρυμμένο στα παιδικά μας χρόνια, στο μυαλό των παιδικών αναμνήσεων, με φοβερές παρενέργειες. Αυτές οι παρενέργειες είναι ανεπτυγμένη έτσι, χαρά, όπως είπαμε πριν, και health benefits. Αυτά τα health benefits, τα ωφέλη στην υγεία, είναι αυτό που έπρεπε στο οποίο να στοχεύουν οι policy makers στις πόλεις και στις χώρες. Ας πούμε, στην Ελλάδα είναι λίγο δύσκολο κανείς να συνδέσει με κάποιο τρόπο αυτά τα health benefits. Παρ' όλα αυτά, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει αναπτύξει ένα εργαλείο που λέγεται HEAT, Health Economic Assessment Tool, με το οποίο μπορεί οποιοδήποτε να χρησιμοποιήσει, φορέας τέλος πάντων, για να υπολογίσει το κόστος αυτό που θα μπορέσει να εξοικονομηθεί από το σύστημα υγείας, από τη χρήση του ποδηλάτου στις πόλεις, αλλά και του περπατήματος. Εντάξει, θα μου πείτε, ωραίο και το ποδήλατο, περπατάω και πάω στη δουλειά μου. Υπάρχει μια λεπτομέρεια. Μπορεί κάποιος να περπατήσει με μεγάλη έτσι, ευκολία, 4,5-5 χιλιόμετρα την ώρα, με μια έτσι, προσπάθεια σχετικά έντονη. Με την ίδια ακριβώς προσπάθεια, με το ποδήλατο μπορεί να κινηθείς με 20 χιλιόμετρα την ώρα. Οπότε είναι προφανές το όφελος. Το 2010, 34 εκατομμύρια Ευρωπαίοι επιλέξανε να χρησιμοποιούν το ποδήλατο ως μέσο αστικής μετακίνησης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να εξοικονομηθούν 200 δισεκατομμύρια ευρώ από τον προϋπολογισμό υγείας. Σκοπός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να
διπλασιάσει αυτό το νούμερο και όχι φυσικά για να αποπληρώσει το χρέος της Ισπανίας. Το δικό μας είναι εύκολο να αποπληρωθεί. Η αλήθεια είναι όμως ότι κάνουμε ποδήλατο γιατί απλά μας αρέσει, τουλάχιστον εγώ. Δεν σηκώνομαι το πρωί και λέω θα κάνω μια βόλτα για να προσθέσω μια-δύο μέρες στη ζωή μου, σε καμία περίπτωση. Κάπως έτσι, με το ιδιαίτερα βεβαρημένο ποδηλατικό μητρό, η δικιά μου ποδηλατοπτήση κράτησε παραπάνω από τη συνήθως. Μετά από πάνω από 15 χρόνια αγωνιστικής ποδηλασίας, άρχισα σταδιακά να μεταμορφώνομαι σε αστικό ποδηλάτη. Μια άσχημη λέξη για κάποιον που έχει συνηθίσει στα όμορφα βουνά και στις ποδηλατικές πίστες. Οπότε έφτιαξα το δικό μου ηλεκτρικό ποδήλατο που θα εξηγήσω πώς μετά και άρχισα να κινούμε στο κέντρο της Αθήνας, στο όμορφο μετρό. Υπάρχει και άσχημο μετρό, αυτό είναι ζωγραφισμένο. Κάτι όμως δεν πήγαινε καλά σε αυτή τη μετάβαση. Σαν μηχανολόγος και σαν βετεράνος αθλητής, δεν μπορούσα να βρω την ιδανική ισορροπία μεταξύ του ποδηλάτου, του αγωνιστικού ποδηλάτου δρόμου, του ποδηλάτου βουνού και του κλασικού ποδηλάτου πόλης. Έτσι, μου καρφώθηκε η ιδέα, μια πραγματική αιμονή, ότι έπρεπε να φτιάξω το δικό μου, ιδανικό για μένα ποδήλατο, το οποίο θα έπρεπε να καλύπτει τις προσωπικές ανάγκες ενός ποδηλάτη με αιμονές, ότι έπρεπε το ποδήλατο να είναι ελαφρύ, θα έπρεπε να είναι απόλυτα αποδοτικό, δηλαδή θα έπρεπε να μεταφέρει με μεγάλη ευκολία τη δύναμη στο δρόμο, στα πρότυπα του αγωνιστικού ποδηλάτου, και θα έπρεπε να έχει και άλλα χαρακτηριστικά, τα οποία θα το κάνανε εύκολο στην αναδίπλωση. Πρέπει να μειώνει το μέγεθός του με μια πολύ απλή κίνηση στο μισό, με αξιόπιστες λύσεις, με απλά υλικά, διαθέσιμα στην ελληνική αγορά. Και αυτό έπρεπε να γίνει γιατί απλώς δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο στην ελληνική αγορά με όλα αυτά μαζί. Το 2010, δηλαδή περίπου στο τέλος του 2010, αρχές του 2011, βγήκαν αυτά στο χαρτί. Ξενύχτια, με τα μεσονύχτιες προβολές κτλ. Μετά από 3 χρόνια και 3.500 εργατόρες, πήρε το ποδήλατο την τελική του μορφή. Αλουμίνιο, μελέτες, ξενύχτια, ειδικά προγράμματα, πεπερασμένα στοιχεία, να μην πω σε λεπτομέρειες. Ήταν βέβαιο από την αρχή της μελέτης ότι το υλικό που έπρεπε να επιλεχθεί ήταν το αλουμίνιο, γιατί οι μηχανικές ιδιότητες του αλουμινίου είναι ειδικές για τέτοιες κατασκευές. Και φυσικά κάτι που ίσως δεν ξέρετε, η Ελλάδα έχει δικά της κοιτάσματα βοξίτη. Είναι το ορυκτό από το οποίο βγαίνει βοξίτες Παρνασσού. Και μάλιστα λένε οι ειδικοί ότι είναι και από τις καλύτερες ποιότητες. Μετά από σχεδιάσεις, μοντελοποιήσεις κτλ. Προέκυψε ένα ιδιαίτερα βιομηχανικό στυλ του ποδηλάτου. Γι' αυτό και από την αρχή, θέλοντας να χρησιμοποιήσουμε τα υλικά που ήδη υπήρχαν στην αγορά, η μορφή ήταν πιο τετραγωνική, τετραγωνισμένη. Διατομές rectangular, όπως λέγονται, με πολύ ψηλή αντοχή και καμψία που ήθελα να υπάρχει, αλλά με μια μορφή τελείως βιομηχανική, η οποία έδωσε και άλλο ένα χαρακτηριστικό που δεν υπήρχε. Το χαρακτηριστικό αυτό ήταν οι μεγάλες επιφάνειες, ένας ιδανικός καμβάς για καλλιτέχνες. Και η Ξένια, η φίλη μας εδώ το 2012, τον Αύγουστο, έφαγε περίπου 3 εβδομάδες για να το ζωγραφίσει όλο στο χέρι. Και τελείως τυχαία, ή τέλος πάντων περίπου τυχαία, παρουσιάστηκε επίσημα στο τρίτο φεστιβάλ ποδηλάτου στην Αθήνα, σε μια μικρή αίθουσα ποδηλάτων τέχτης, Bike Art. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον από αυτή την έκθεση, το 2012, οδήγησε το 2013 στην ίδρυση της Velo Lab, που είναι ουσιαστικά μια startup εταιρεία που κατασκευάζει πλέον το ποδήλατο και ταυτόχρονα δουλεύει και σε νέες ιδέες και σε νέα μοντέλα. Το 2013, τον Ιούλιο, το ποδήλατο κέρδισε μια συμμετοχή σε ένα διεθνές διαγωνισμό σχεδίου στη Γερμανία, τα International Forum Awards, που γίνονται στο Ανόβερο, για πάνω από 20 χρόνια και μάλλον ήταν και η πρώτη φορά που κάτι ελληνικό σε ποδήλατο κατάφερε να συμμετέχει στο θεσμό. Την ίδια χρονιά, το 2013, πριν περάσει το 2014, εμφανίστηκε επίσημα στο 4ο Φεστιβάλ Ποδηλάτου στην Αθήνα, που εκτός από το μεγαλύτερο γεγονός στην Ελλάδα είναι και στα Βαλκάνια. Είναι πολύ μεγάλο γεγονός. Το 2014 είχαμε πάρει φόρα, μαζέψαμε ό,τι ολίγα υπήρχαν στις τσέπες μας και με μεγάλη πίεση μας δώσαν ένα περίπτερο στη μεγαλύτερη έκθεση που γίνεται στον κόσμο. Γίνεται στη Γερμανία, λέγεται Eurobike.
Οι εκθέτες είναι πάνω από 1.100. Είναι κλεισμένα τα περίπτερα και τα ξενοδοχεία μήνες πριν. Δεν μπορεί κάποιος να μείνει εκεί. Οπότε πήραμε τα μπογαλάκια μας, αφού μας δώσανε ένα πολύ ωραίο περίπτερο. Βρεθήκαμε σε ένα ταπεινό κάμπινγκ και περάσαμε πολύ όμορφες 3-4 μέρες. Και η επιβράβευση ήταν η εξής. Ένα πολύ σοβαρό γερμανικό site μας κατέταξε μέσα στα 11 καλύτερα ποδήλατα της έκθεσης για το 2014. Φανταστείτε τώρα, ανάμεσα σε 1.100 εταιρείες που φτιάχνουν ποδήλατα σε όλο τον κόσμο. Ήταν τιμή μας. Οπότε τα μαζέψαμε και γυρίσαμε στην Αθήνα. Πριν λίγους μήνες, το Μάρτιο, ξέχασα να σας πω πριν ότι το 2014 βρεθήκαμε στη Γερμανία για να δείξουμε και το νέο μας μοντέλο, που ουσιαστικά είναι η ηλεκτρική έκδοση αυτού του ποδηλάτου. Η ηλεκτρική έκδοση αυτή έχει κάποια χαρακτηριστικά που τον κάνουν να ξεχωρίζει σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Όλα τα ηλεκτρονικά είναι κρυμμένα στο εσωτερικό, είναι stealthy, έτσι λέγεται. Δεν φαίνεται τίποτα και μόνο ξεχωρίζει από ένα μεγαλύτερο κέντρο στο πίσω τροχό. Και επίσης είναι πάρα πολύ ελαφρύ, είναι κάτω από 18 κιλά. Το περασμένο Μάρτιο, αφού ήρθαν κάτι πολύ ωραίοι τύποι, έτσι, πιο μοντέρνοι στην προηγούμενη έκθεση και μας βρήκαν, λέει, πρέπει να έρθετε στο Βερολίνο. Είναι μια έκθεση που ταιριάζει σε εσάς, είναι πιο μοντέρνα κτλ. Λέει, εντάξει, θα έρθουμε εκεί πέρα. Πάλι μαζέψαμε ό,τι ολίγα μας είχαν μείνει και βρεθήκαμε στο Βερολίνο. Και εκεί ανακαλύψαμε ότι πραγματικά υπάρχουν πόλεις που κινούνται σε ρυθμούς ποδηλατικούς. Λείπουν από την Ελλάδα, δεν υπάρχει τέτοιος ρυθμός στην Ελλάδα και είναι πολύ δύσκολο να πετύχει. Παρουσιάσαμε ένα νέο μας μοντέλο στην έκθεση στο Βερολίνο, που είναι μη αναδιπλούμενο, με μεγάλους τροχούς, πιο urban, πιο στιβαρό, πιο fitness. Αλλά είχαμε και μια έκπληξη για τους Βερολινέζους που τους αρέσουν αυτά. Το ποδήλατο το έχει ζωγραφίσει ένας νέος ζωγράφος φίλος, ο Στέφανος Ορόκος, και έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Έτσι, για να μην περί αυτολογώ πολύ, από το 2014 και μετά, μια ελληνική startup με πολλές αναταράξεις έχει αρχίσει και κερδίζει ύψος. Η πτήση της δηλαδή αρχίζει και ανεβαίνει. Περνάει τα ελληνικά σύνορα, προσγειώνεται με μεγάλη μας χαρά σε πόλεις, σε χώρες που έχουν ιδιαίτερη ποδηλατική κουλτούρα. Στην Αγγλία, στην Ελβετία, στην Ισπανία, στη Γερμανία, αφήνοντας έτσι ένα ελληνικό πλέον ποδηλατικό αποτύπωμα.